Γεια σας Αρχόντια μου. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα έχω ξυρισματάρα. Πολύ special. Πού να ξεκινήσω? Από τα κοινά, πρισεϊβάκι μπλε μουσάτι. Πινελάκι πατανόβουρτσα, σήμερα θα παίξω γιάκι. Ουράνιο τόξο. Φοβερό πράγμα. 20, πόσο είναι αυτό? Κάτσε, δεν βλέπω κιόλας. 26. 26 άρα. Ωραία μαλακιά τρίχα. Καφετίζον στο χρώμα. Έτσι αλογοφέρνει και όλα στο χρώμα της. Ωραία βούρτσα. Πολύ ωραίο πινελάκι. Γκουμούτσα ολόκληρη. Ίσα με την παλάμη μου είναι σχεδόν. Ολόκληρο πράγμα. Βάφεις και το σπίτι με αυτή, άνετα, άνετα. Λοιπόν, γιάκι. Κρεμούλα θα παίξω σήμερα. Πολύ αγαπημένη, πάρα πολύ αγαπημένη. Tops, Sandalwood. Taylor of Old Bond Street. Όνομα που πήγε, έβγαλε και αυτός, ολόκληρο σιδηρόδρομο. Το άρωμά της, κατ' εμέ, πριν βρω την Dapper Dan, αυτή ήταν η πιο αγαπημένη μου κρέμα. Και θα σας πω και ποια είναι η σχέση της με την Dapper Dan. Στο οσμικό μου σύστημα βασικά. Πολύ ωραίο Sandalwood. Πιστεύω ίσως από τα καλύτερα Sandalwood που βγάζει, που βγαίνουν σε κρέμες και σαμπούνια. Σαν άρωμα. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Ωραία κρέμα. Γλιστράει πάρα πολύ. Ο λόγος που μου άρεσε η Dapper Dan πιο πολύ βασικά, το Sandalwood του Dapper Dan Μαυτινής είναι πάρα πολύ, πλησιάζουν πάρα πολύ. Απλά η Dapper Dan έχει εξτρά αυτή την μπαρμπέρικη μυρωδιά. Δηλαδή είναι σαν να βάλεις αυτή, σαν να βάλεις αυτή μια μπαρμπέρικη μυρωδιά ακόμα, πιστεύω θα την κάνεις Dapper Dan. Ένα και το αυτό. Ωραία, πολύ, πολύ ωραίο άρωμα. Αυτή την κρέμα είναι να τη βάζει όταν την πέφτει για ύπνο, να ανοίγει το καπάκι και τη βάζει δίπλα από το μαξιλάρι και να την πέφτει και να κοιμάσαι με ευωδία Sandalwood. Πω, μιλάμε. Ωραίο πράγμα. Φοβερό. Πολύ ωραία κρέμα. Οπότε θα παίξω James Bond Street εδώ κρεμούλα. Θα τη μαρεγκάρω στη μπολάρα εδώ, στο σκυλομπολ. Και τώρα μηχανούλα. Μηχανούλα έχω σήμερα. Μιούλε Ρόκα. Τι να πω τώρα, τι να πω, κουκλάρα, τι να πω. Μιλάμε design, πώς το λένε, κάτσε να μην βλέπετε και τη μούρη μου από πίσω. Πανέμορφη μηχανή, πανέμορφη μηχανάρα. Όμως, για να φτάσει σε αυτό το σημείο που είναι αυτή εδώ, η Μιούλε, πέρασε 40 κύματα. Από ό,τι διάβασα βασικά, γιατί όταν έψαχνα με ενδιέφερε να την αγοράσω και αυτά και διάβαζα, οι πρώτες της οι κεφαλές είχε πρόβλημα η Μιούλε, και απορώ δηλαδή με τους γερμανάραδες πως τα καταφέραν έτσι, γιατί αυτοί βγάζουν πολύ, δεν τα βγάζουν κάτι, είναι ποιοτικό ας πούμε αυτοκίνητα, ό,τι και να βγάζουν είναι ποιοτικά πράγματα. Πως τα κάνανε μούτι στη Μιούλε, στην αρχή της δηλαδή, απορώ πως τη, πως και έτσι τα μπλέξανε. Τέλος πάντων, τι είχε γίνει. Αυτή η κεφαλή είναι η version 4. Έχει βγάλει 4 εκδόσεις η Μιούλε. Στην αρχή βγάλανε μια έκδοση, stainless steel, χερούλια κλπ. Αλλά μου φαίνεται βγάλανε την κάτω πλάκα stainless ή injection. Τέλος πάντων, η πάνω πλάκα ήταν injection, δεν ήταν stainless. Στις πρώτες 2-3, μέχρι και στην τρίτη version αν θυμάμαι καλά. Κάτσε μου φύγει η ροδέλα, μην τη βάλω εδώ στην άκρη. Λοιπόν, οπότε τι κάνανε, βγάλανε την πρώτη version κουκουρούκου, είχανε προβλήματα με το alignment, με την ευθυγράμμιση της λάμας, δεν ξύριζε καλά, πολλοί δεν ήταν ευχαριστημένοι γιατί δεν καθότανε καλά η πάνω κεφαλή με την κάτω, δεν κράταγε τη λάμα σωστά κλπ. Βγάζουν μετά την version 2
κάτι αλλάξανε στη... γιατί είχε άλλο σχήμα εδώ, ήταν σαν κούφια, κάπως περίεργη. Τέλος πάντων, την κάνανε μετά έτσι, το κάτω μέρος, την κάτω πλάκα, αλλά το, την πάνω πλάκα την είχαν βγάλει injection, όχι με CNC, πώς το λένε, ατσάλινη στο CNC το μηχάνημα, την είχαν βγάλει injection mold, την κάνανε, την μολντάρανε σε injection, τα ψιλοκάνανε μούτι και γη, πάλι προβλήματα με alignment κλπ. Βγάζουν τη version 3. Εντάξει, τι κάνανε και στη version 2 που φαίνεται και στην 3. Η πόντι, που η πόντι είναι έξυπνη άνθρωποι, θα την είχαν βγάλει πιο μαγιά. Βγάλανε τα posts αυτά εδώ, άμα δείτε εδώ. Τα posts. Τα είχαν βγάλει ξεχωριστά κομματάκια. Δεν θυμάμαι αν ήταν και το κεντρικό το thread, το σπύρωμα, αν ήταν και αυτό ξεχωριστό, και τα βάζανε μετά με κάποια διαδικασία, τέλος πάντων, τα κολλάγανε στη, πώς το λένε, στη μπλάκα, στην κεφαλή επάνω. Με αποτέλεσμα μερικοί είχαν πάλι είχε προβλήματα με τα alignment της λάμας, αλλά είχε και προβλήματα, ξεκολλάγανε τα post, φεύγανε. Α, μετά από καιρό, ρε παιδί μου, ή δεν ξέρω εγώ τι, ξεκόλλαγε το post, άχρηστη μηχανή. Τέλος πάντων, μπούρου μπούρου, βάλα από εδώ, βάρα από εκεί, αποφασίσαν να την κάνουν σε CNC και το πάνω και το κάτω, όπως είχαν κάνει το κάτω, κάνουν και το πάνω, και τώρα τη βγάζουν σε αυτό εδώ. Αυτή εδώ είναι η version 4 έκδοση, η οποία όλο το κέρατο είναι massive, ένα πράγμα, δηλαδή δεν είναι ούτε κολλητά. Τώρα εντάξει, σιγά μην το πιάσει το κινητό εδώ, για να δω, να προσπαθήσω να κάνω background περίεργο, όχι. Τα post εδώ, στο, άμα δείτε στη ρίζα του post, είναι ένα με, το, με την πλάκα, δηλαδή είναι συνσαρισμένα, δεν είναι κολλητά, ούτε καλουποτά, ούτε τίποτα. Είναι, πώς το λένε, από ό,τι λένε, ένα πράγμα. Και βγάλε δηλαδή και την πάνω κεφαλή τώρα τσαλένια σε CNC, από ό,τι λένε τώρα. Αλλά πάντως δεν έχει θέμα τώρα, αυτή ευθυγραμμίζει πολύ ωραία τη λάμα. Πάνε και κάθονται αυτά τα post εδώ σε αυτή τη σχισμή, που έχει εδώ αυτή τη σχισμή. Και δεν κουνάει ούτε αριστερά δεξιά ούτε τίποτα, δηλαδή δεν έχει, είναι φέτα. Μόλις κάθει τη λάμα σφίγγει, τέλος, για χαρά. Και μάλιστα ανησυχούσα και εγώ όταν, γιατί δώστε προσοχή αν πάρετε αυτή τη μηχανή, αν σκέφτεστε για τη ρόκα. Γιατί εξαρτάται, μπορεί να έχουν stock τις παλιές version μαγαζιά, δεν ξέρεις. Αν και από ό,τι μου είπε αυτός που το αγόρασα εγώ, ότι η Mueller αντικατέστησε όλες τις κεφαλές, τις αντικατέστησε με version 4 στα όλα τα καταστήματα, δηλαδή πήραν. Αλλά για να είστε σίγουροι, αν θέλετε να την πάρετε, αν ενδιαφέρεστε να την πάρετε και πριν προβείτε στην αγορά, στείλτε ένα email ή κάντε ένα τηλέφωνο στο κατάστημα που θα την πάρετε, να το ρωτήσετε αν είναι η version 4 κεφαλή. Από το μου είπανε, μου φαίνεται, μου είπε ο τρελιάρης που την πήρα εγώ, ότι από το 2019 και έπειτα, τώρα δεν θυμάμαι ποιο μήνα, μέσα του 19, αρχές του 19, τέλος του 19, δεν θυμάμαι ποιο μήνα, που έβγαλε τη version 4 η Mueller, παίζουν version 4. Οπότε λογικά αν έχουν στο κάρι τα μαγαζιά από το 19 και έπειτα, είναι standard version 4, αλλά μπορεί και να είχαν παλιό stock και να τους άλλαξε τις κεφαλές η Mueller, να τους έστειλε version 4, οπότε καλό είναι να ρίξετε μια ερώτηση πριν προβείτε στην αγορά, όπως έκανα και εγώ πριν την πάρω, γιατί διάβαζα τόσα. Μ' άρεσε η μηχανή πολύ σαν ομορφιά, δηλαδή σαν look και αυτά, ενδιαφερόμουν για αυτή τη μηχανούλα, και μόλις διάβαζα όλα αυτά, ούτε την ακούμπαγα. Λέω εντάξει, απελπισία μαύρη, και μετά τόσο πάνω που το ψάξα κι άλλο εις βάθος το θέμα, είδα ότι στη version 4 ήρθανε και νετάραν όλα και ότι είναι κομπλέ, έστειλανε μέλα και μου είπε ok, είναι version 4 και έτσι, και έτσι γι' αυτό το και την πήρα. Και ήμουν ανάμεσα, έχει τέσσερα σχέδια, είχε αυτή την ασημένια τρέλα, είχε μία ολόμαυρη. Ωραία και η μαύρη, κατά μαύρη, γαζέλα μιλάμε και η μαύρη, Ναόμι Κάμπελ η μηχανή. Έχει την ξύλινη με τη σημίδα, ωραία όμορφη και αυτή, αλλά δεν την πήρα για δύο λόγους, θα σας πω γιατί.
και έχει και μία πολύ αδιάφορη για μένα, που είναι μόνο το κομμάτι του pattern εδώ του μοτίβου. Αυτό εδώ το κομμάτι είναι μαύρο και η υπόλοιπη ασημεία όπως είναι αυτή, απλά έχει το μαύρο μοτίβο εδώ, η οποία είτε την έβλεπα είτε την έβλεπα δεν μου έκανε καμία αίσθηση. Ξέρω ότι όλοι, όσοι την έχετε και σας αρέσει, ξέρω θα πετάτε γιαούρτια και ντομάτες τώρα, εννοείται, αλλά εντάξει, αυτά βέβαια είναι προσωπικές τέτοιες προτιμήσεις του καθενός, εννοείται. Απλά εγώ γιατί πήγα για αυτή, ήμουνα μεταξύ αυτής και της μαύρης, γιατί αυτή με τη σημίδα, αυτό το ξύλο, τη σημίδα, πώς τη λένε, τη σημιδένια, τη φοβήθηκα για δύο λόγους. Λέω ένα ότι επειδή είναι ξύλινη και επειδή εγώ μου αρέσει να έχει το βάρος όλη η μηχανή, υπολόγισα ότι επειδή είναι ξύλινη και ελαφριά θα είναι μπροστόβαρη, θα έχει το μπροστινό διαφορικό η ξύλινη. Οπότε λέω άστο, μην την πάρω και είναι προς το τέτοιο, γιατί την προτιμώ ολόκληρη. Και ο δεύτερος λόγος, γιατί λέω η ξύλινη, τώρα κατά πόσο, εντάξει, αυτό το ξύλο, εντάξει, το έχουν κάνει, σίγουρα είναι γερό. Πόσο γερό είναι, δηλαδή μετά από 2-3 χρόνια μην ξεφτύσει, φοβούμαι να μην ξεφτύσει, μην αρχίζει να μαδάει, μην ξύλο είναι, ξέρω εγώ, ό,τι και να του έχουν ρίξει, ό,τι και να, εγώ, τι φέρνει και να του έχουν, ό,τι και να του έχουν κάνει, κάποια στιγμή δεν θα πετσικάρει εκείνο το ξύλο, δεν θα μπετώσει από το νερό, νερό, νερό συνέχεια. Και εντάξει, μπορεί και να μην πάθει τίποτα, δεν το ξέρω, δεν το λέω με σιγουριά. Απλά εγώ το σκεφτόμουν έτσι. Λέω ξύλινη, εντάξει, κάποια στιγμή μετά από 3-5 χρόνια, ξέρω εγώ, μήπως αρχίσει και μαδάει. Οπότε λέω άστο, ούτως ή άλλως και το βάρος ήταν, είχε πολλά κατά για μένα για την επιλογή που έψαχνα. Οπότε λέω έχει, είναι και μπροστόβαρο, θα είναι και μπροστόβαρο επειδή είναι ελαφριά, είναι ξύλινη. Είναι και ξύλινη, αλλά λέω άστο, διάλεξε μια μαύρη ασημένια. Και αυτή, να σας πω την αλήθεια, όλες οι φωτογραφίες που έχουν τα site την αδικούν σαν, πώς το λένε, φωτογραφίες φαίνεται έτσι μια, επειδή είναι άσπρα background, ασημένια και αυτή, μια λασπουριά, δεν λέει, μια ασπρίλα, δεν βλέπεις τίποτα ιδιαίτερο. Και την είδα μια φορά, είχε ένας τυπάκος στο YouTube, κάνει ένα unboxing, αυτή την ασημένια, ρο 94 είναι, μου φαίνεται, ή 96, δεν θυμάμαι τον κωδικό της, ρο 90, φαίνεται 94, τέλος πάντων. Θα τη βάλω στο description μετά που θα κάνω το τέτοιο. Και την είχε ένας τυπάκος κάνει unboxing. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν η Μιούλη η ίδια ή κάποιο κατάστημα το οποίο απλά το έκανε unboxing να το δείξει. Ο οποίος είχε φωτισμό normal, ο άνθρωπος είχε κάνει, ξέρεις, ωραίο φωτισμό και αυτά. Δηλαδή δεν φαινόταν normal, δηλαδή το δέτοιο. Και μόλις την είδα εκεί σε αυτό το βιντεάκι, είπα: ω, την ερωτεύτηκα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Φοβερό πράγμα. Απίστευτο. Πάρα πολύ όμορφη. Το pattern της, εδώ, έχει έτσι λίγο φουτουριστικό pattern. Και στην αρχή έτσι όπως το είδα, λέω, άμα το δείτε έτσι από εδώ πλάγια, είναι σχεδόν sleek, τίποτα, flat. Δεν εξέχει, δεν κάνει τίποτα. Και λέω, εντάξει, λέω, θα γατζώνει καθόλου, εντάξει, λέω, δεν με απασχολεί και τόσο, αλλά γιατί μου αρέσει η μηχανούλα, αλλά θα δείξει τώρα, άμα γατζώνει, γατζώνει, άμα δεν γατζώνει, δεν γατζώνει. Αλλά τελικά έτσι όπως έχουν κάνει αυτό το pattern, αυτό το σύστημα, κάτσε να φαίνεται, αυτό το πυργοειδές, το πέρα εδώ θα πάνω κάτω, πέρα εδώ θα πάνω κάτω, πως το έχουν κάνει εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ το πράγμα, δεν σας κάνω πλάκα, γατζώνει τόσο πολύ, είναι σαν τρίφτης. Πως τρίβεις ο τρίφτης τυριών, μιλάμε άμα πάρω, χωρίς πλάκα, άμα πάρω ένα καρότο και αρχίσω και το τρίβω εδώ στο χερούλι, θα το τρίψω το καρότο, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι γατζώνει περίεργα. Πολύ. Έχει περίεργο γατζωτικό. Μάλλον ίσως επειδή είναι αυτό το pattern, δεν ξέρω. Βοηθάει αυτό έτσι το pattern που έχουν κάνει. Μάλλον. Φοβερό πράγμα. Ναι, Μιούλε Ρόκα. Version 4. Σήμερα. Λοιπόν, για φαλτσέτα θα τις βάλω μέσα μια ζιλέτ πράσινη, 7 o'clock. 7 η ώρα. Α, να πω αυτές τις πράσινες, εδώ θα ξαναφέρει, όσοι παίρνετε πράσινες, υπάρχουν δύο πράσινες 7 o'clock, η μία είναι η Super Stainless, αυτή εδώ, και υπάρχει και μία που λέει Permasharp Stainless, την οποία την έχω, δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ, γιατί πιτοπλίστων στην αρχή, όταν, εγώ δεν το ξέρω, ούτε εγώ το ξέρω ότι είναι δύο, όταν τις πήρα λέω, α, τι ωραία, κάτσε να δοκιμάσω, δοκιμάζω αυτή,
Πήρα, μια χαρά, ήταν η Super Stainless. Και τελικά αυτή τι είναι, αυτή είναι made in Russia. Η Super Stainless είναι made in Russia. Made in Russia. Λοιπόν, η άλλη, η Permasharp Stainless, από ό,τι είδα στο δίκτυο, σε φωτογραφίες, είναι made in India. Και οι δύο λένε υπό την, από το license, υπό το license της Gillette. Υπολογίζω, μάλλον, ότι η Gillette φαίνεται της έδωσε να τις φτιάξουν μία στη Ρωσία, μία στην Ινδία. Η Ινδία κοτσάλανε Permasharp, μάλλον στο απέξω από το κουτί. Οι Ρώσοι βάλαν απλά Super Stainless. Λογικά, εκτός βέβαια, εντάξει τώρα αν θα έχει διαφορά ποιοτικά υλικών, τι Stainless χρησιμοποιούν οι Ρώσοι, τι Stainless χρησιμοποιούν οι Ινδοί. Δηλαδή η ίδια λεπίδα πρέπει να είναι σε μάρκα και αυτά, απλά τώρα αν έχει διαφορά δεν το ξέρω, δεν την έχω δοκιμάσει την Ινδέζικη. Εγώ έχω αυτές εδώ τις Super Stainless της Ρώσικης, οι οποίες είναι καταπληκτικές για μένα, για τη μούρη μου. Οπότε στη χαζό φατσά μου, αφού κάθεται αυτή μια χαρά, δεν πρόκειται να κάτσω ασχοληθώ να σου πω να λέω τώρα να δοκιμάζω Ινδέζικες ή Αλαμπουρνέζικες ή οτιδήποτε, γιατί αφού μου κάτσαν αυτές, μια χαρά είναι αυτές, οπότε θα παίξω Perma. Perma Mother Russia. Λοιπόν, θα σας φορτώσουμε και λαμίτσα. Λαμίτσα όλε. Κάθε εδώ, θα σας δείξω κιόλας πως κάθεται. Για όποιον ενδιαφέρεται, μπορεί να χρειαστεί να την αγοράσει. Πάγει κάθε εδώ και θηλυκώνει, έτσι κάνει και καμπύλη μέσα. Τσουπ. Φαίνεται. Τσαπ, κάθε εκεί. Και πάει μετά αυτή εδώ η νταλαβεριά. Μέσα, τσουπ. Τσαπ. Τέρμα, φέτα. Και όπως βλέπετε εδώ, reveal και από τις δύο μεριές είναι πένα. Πεναριστό. Καλό κενό έχει. Η λαμίτσα ψήλο, δεν μπορώ να πω ότι εξέχει, έτσι λίγο έχει ένα περίεργο design η ρόκα. Αλλά πάντως από ευθυγράμμιση και λοιπά είναι πλέον μια χαρά. Και από εδώ και από εκεί. Κάθεται δηλαδή normal. Γιατί και κάτι φωτογραφίες που είχα δει στις άλλες version της κεφαλές λέγανε ότι κάθεται λίγο έτσι περίεργα. Βέβαια εντάξει δεν μπορούσα να το διακρίνω από τη φωτογραφία και καλά που είχαν τραβήξει. Αλλά εντάξει για να το λέει ο κόσμος, εντάξει δεν λένε χαζομάζεις. Να το έλεγε ένας και να ήταν 99 ευχαριστημένοι για να το έλεγε ένας, ξέρω εγώ, εντάξει κάτι συμβαίνει, αυτός μάλλον δεν το κάνει καλά. Να το λένε τώρα 80 άτομα από τα 100 π.χ. Εντάξει, άρα κάτι παίζει με όντως με την ευθυγράμμιση. Οπότε, τους πιστεύω. Λοιπόν, θα κλείσω, να πάω να κάνω, μην σας κουράζω, να βρέξω φάτσα, να κάνω pre-save και λοιπά και επιστρέφω μετά να κάνω μαρέγκα και να συνεχίσουμε. Να είμαι πάλι. Λοιπόν, έκανα pre-save. Έβαλα κρεμούλα εδώ στο σκυλομπόλ μου. Να την κάνω, να την μαρεγκάρω. Μούλιασα έτσι λίγο, μούλιασα, εντάξει, ίσα κατάβρεξα στην κανάτα του Αρθούρου εδώ το Rainbow. Και πάμε μαρέγκα, χαρέτε. Πάμε μαρέγκα στο Super Bowl. Ωραία, θα γίνει εδώ χαμός. Α, υπέροχο άρωμα, υπέροχο άρωμα. Αυτό το άρωμα είναι φοβερό. Όπως βλέπετε εδώ γίνεται, έχει αρχίσει και γίνεται ένας χαμός.
γαρνίσω λίγο, να την κάνω έτσι κρέμο κρέμα. Παγωτό παρφέ. Όπω, τι θυμήθηκα τώρα. Παγωτό παρφέ. Πράγμα, ε. Ωραίο πράγμα. Ωραίο άρωμα. Ωραία, φεύγουν οι κρέμες απ' έξω. Φοβερό το σκυλομπολάκι. Απίστευτο. Το μαγικό μπολ. Πιστεύω είμαστε κομπλέ. Έχει γίνει εδώ. Και πλυντήριο βάζεις μου, λέει, αυτή τη σαπουνάδα. Πάμε. Οπα. Πού πάμε. Δεν πάμε πουθενά. Γυαλί. Φοβερό άρωμα. Τι λες τώρα. Απόλαυση. Τίποτα. Αυτό είναι να βάζεις την κρέμα, να αφήνεις εκεί μέχρι να εξατμιστεί όλη μέρα. Να είσαι με την κρέμα στη μούρη. Ωραίο. Μπράβο ρε Τέιλορ που την έφτιαξες. Καλή σου ώρα. Έκανες κρεμάρα. Φοβερό πράγμα. Άλλο πολλά για γη. Στο βάθος. Έχει μια... κάποιο μίξ τώρα παίζει Barry White. Πού τον θυμηθήκανε? Barry White. Το Barry. Τον τρελιάρι. Αρωματάρα. Άρα τώρα το παιδεύω ίσα για να μυρίζω το άρωμα. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, πολύ το πέταξα. Σκουπίζω χέρια, με γλιστράνε. Με τα σαπούνια. Να βρω ευθεία. Υπόψη είναι ότι η ρόκα είναι επιθετική, νιώθεις λίγο τη λάμα, αλλά έχει ένα περίεργο έτσι. Πώς να το εξηγήσω, έτσι λίγο, να πω είναι μαλακιά, επιθετική, είναι, τι φοβάσαι καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Έτσι έχει ένα, μια αίσθηση μυστήρια. Γένια 2 ημερών, τα τρώει λάχανο με τη μία, έτσι. Δεν ξέρω αν ακούτε και τον ήχο του. Γιατί είναι και ο Μπάρι στο βάθος. Δηλαδή τα παίρνει λάχανο, τα τρώει λάχανο, αλλά δεν τη φοβάσαι. Πολύ ωραία μηχανούλα. Δηλαδή για την επιθετικότητα που σου δίνει.
τουλάχιστον αυτή την εντύπωση δίνει σε μένα, έτσι. Αν την προσωπάρετε, όπως όλες οι μηχανές, εγώ τουλάχιστον τι κάνω, είναι ήπια, ξεήπια, ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι μηχανή. Προσοχή στην αρχή, γιατί δεν ξέρεις πώς ξυρίζει, τι κάνει. Δηλαδή θα πρώτο παίρνω μια μηχανή, δεν παίρνω φόρα να άιντε δώστε. Άτσα δούμε τι κάνει. Ξέχασα να σου πω το βάρος της. Είναι 90... Πόσο ήταν, 94-96. Κάπου εκεί γύρω στα 95 γραμμάρια. Το χερούλι μάλλον είναι massive. Δεν, τώρα όπως το βλέπα ξεβιδωμένο έτσι από την τρούπα μέσα από το σπήρωμα είναι, φαίνεται να είναι massive. Το ζύγισα το χερούλι μόνο είναι 55 γραμμάρια το χερούλι, οπότε λογικά massive πρέπει να είναι, δεν νομίζω να είναι τζούφιο, γιατί έχει το βάρος της. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχη η ρόκα. Τουλάχιστον αυτή η version 4. Ωραία μηχανή. Εδώ τι κάνω, πολλές φορές εμένα εδώ στο λαιμό, γι' αυτό μάλλον έχω για τους ρεθισμούς, οι τρίχες μου πάνε προς την αποδόμεριά. Συνήθως τα παίρνω στο πλάι. Τώρα τα παίρνω έτσι, ουσιαστικά είναι σαν να τα ψιλοπαίρνω όχι κόντρα, σαν να τα τρώω από τα πλάγια. Πολλές φορές πάω έτσι για να μην ερεθίζομαι. Όλο το ξεχνάω. Και αυτές οι τρίχες δεν βγαίνουν από τη μια κατεύθυνση, όπου θέλουν πάνε. Πολύ ωραία η κρέμα. Πάρα πολύ ωραία. Να πω ότι με το βάρος που έχει έτσι κατανεμημένο, ίσως ούτε μπροστό βαρύ είναι ούτε σε ολοκλή, κάπου στη μέση είναι ένα περίεργο, έχει ένα περίεργο ζύγισμα η ρόκα και είναι λες και σε βοηθάει να ξυριστείς, τι να πω, δηλαδή πώς να το πω, κάπως έτσι αυτή την αίσθηση μου δίνει. Δεν χρειάζεται να πιέζεις τίποτα, απλά την κρατάς και κατεβάζεις. Αυτό το πράγμα κάνεις. Πάει μόνη της πάει. Δηλαδή, καλό πράγμα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω οι άλλες version τι λέγανε. Σίγουρα, εντάξει, για να λέει ο κόσμος ότι ήταν χάλι μαύρο, θα ήταν σίγουρα. Μπορώ κάτσα να ξεπλύνω λίγο, να βάλω δεύτερο χέρι. Όχι μόνο αυτό, σίγουρα για να κάτσει η ρόκα να κάνει ολόκληρα να βγάζει πλάκες version 2, 3, 4 κλπ. Άρα πάνε να πει ότι ναι, είχαν δίκιο, το ξέρανε, το βλέπανε. Αλλά στην κοσμάρα τους κι αυτοί. Τέλος πάντων, τώρα την κάνανε τέλεια τη μηχανή. Τέλεια, τέλος πάντων, τέλεια. Δεν υπάρχει τίποτα τέλειο. Σε
σε αυτή τη ζωή. Απλά την κάνανε πολύ καλή. Πω, τι αρωματάρα ρε. Τι αρωματάρα είναι αυτό το πράγμα. Θα με κάνει να πάω να πάρω το aftershave της. Είναι και ακριβή η άτιμη. Αν και αυτή, να σας πω την πήρα, πώς την πήρα. Κάνα δεκάλυρο την είχα βρει όλη αυτή την κρέμα, αλλά το ωραίο είναι το εξής, θα σας πω ότι μου αρέσει σε μερικές μάρκες. Και τι δεν μ' αρέσει στους αρτιζανάκηδες πολλές φορές. Λοιπόν, αρτιζανάκηδες, αν ακούτε, αυτό είναι ένα suggestion. Αν θέλετε να το κάνετε, για να δούμε μέσα τι γίνεται. Λοιπόν, κάτσε να σπατουλαριστώ και θα σας πω. Ωραία κρεμούλα. Φοβερό πράγμα. Πολύ μ' αρέσει. Θα σας σπατουλάρουμε τώρα έτσι για να μυρίζω το άρωμα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια πινελιά εδώ και να το... Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι δεν μ' αρέσει και τι μ' αρέσει στις κρέμες. Οκ, okay, την έχεις ρε φίλε κανά... Λοιπόν, την έχεις κανά 12 ευρώ, 13 ευρώ, 14 ευρώ, πόσο την έχεις. Αλλά εμένα μου αρέσει όταν βάζουν την κρέμα και είναι 150 ml γραμμάρια. Λοιπόν, όταν βλέπω αρτιζάν και μου πουλάς, αυτό είναι δική μου προσωπική μου άποψη, δεν είναι... Αλλά όταν μου πουλάς 15 και 17 και 18 και 20 λίρες ευρώ, ξέρω εγώ, κρέμες, ας είναι, και πας και μου βάζεις 100 γραμμάρια, μου ανάβεις τα λαμπάκια. Δηλαδή, μην είσαι τσίπης, βάλε λίγο, βάλε τα 50 γραμμάρια, κάντε 150 άρα τουλάχιστον. Δηλαδή, όταν το βλέπω αυτό, λέτε, ρε μάστρα, δηλαδή, είναι σαν να πάει άλλο που πάει στο σουβλατζίδι και του λέει, κάνε μου 99 σουβλάκια, αλλά στα χάνε 100. Όχι ρε φίλε, ποιος θα τα φάει, δηλαδή μη με τρελαίνεις, βάλε μου 50 γραμμάρια ακόμα εμένα σιγά. Τι βάζεις που τη βάζεις τη τιμή σου που την έχεις τόσο. Μην είσαι τσίπης. Λοιπόν, πάμε. Αρκετά με το... με τις προτιμήσεις μου. Θα μου πεις, εσύ φωνάζεις, ποιος ακούει. Φοβερό πράγμα. Ναι. Ξέρω να σας πω για το aftershave. Θα βάλω αυτό. Πιναντάρα. Clubman. Στο τελείωμα. Αυτή η μηχανή παρόλο που έχει αυτή την επιθετικότητα την... όχι την τρελή επιθετικότητα αλλά αυτή τη γλυκιά επιθετικότητα να πω, πιστεύω κάνει και για καθημερινό. Φοβερό πράγμα. Έτσι έχει γλυκιά επιθετικότητα, δεν έχει... πώς το λένε. Δεν σου σκάβει τη μούρη ρε παιδί μου, έχει ένα... κόβει χωρίς να σου σκάβει τη μούρη.
Ωραίο πράγμα. Τέλος. Τι τέλος, κάτι θα βάλω γυαλί να δω, γιατί... Δεν βλέπω για την τρίφλα μου. Κάτσε να δω λίγο. Βλέπω έτσι έχει λίγο εδώ. Λίγο εδώ και λίγο εδώ να κάνω. Γιατί χωρίς γυαλί δεν βλέπω. Άρε Μίτσε, στραβώθηκε ρε. Αν πεις τι περίμενες. Τι είσαι, 12 χρονών είσαι. Λοιπόν, πάμε. Και το σπυράκι λάχανε. Τι είναι, ακμή έχω, τι είμαι. Στην εφηβεία μπήκα. Με λέει να φύγει το σπυράκι. Ωραία. Φοβερό πράγμα. Ξέβγαλμα. Πω πω, τι ξύρισματα ρε ήταν αυτή. Απίστευτη. Τρομερό πράγμα. Λοιπόν, πάμε και λίγο πιναντάρα, πίνα κολάδα. Έτσι, από το ένα καλό άρωμα στο άλλο. Ωραίο πράγμα. Πίνα κολάδα. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Τι να πω, το ευχαριστήθηκα τρελά σήμερα. Ωραίο. Λοιπόν, αργοντάρες μου, αυτά με την κυρά Ρόκα. Σας χαιρετώ. Πάω να φτιάξω μια φρεντάρα τώρα να απολαύσω. Και τα ξαναλέμε στο επανειδήν.